Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε μέσα από τη ψηφιακή μας πλατφόρμα, το κανάλι μας pcmvideo.webtv.gr. Και πάλι βρισκόμαστε εδώ στην κουζίνα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τα γυρίσματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, και ένα νέο τομέα που έχουμε εντάξει τώρα τελευταία στα βίντεο είναι η αρτοποιία. Γιατί εσείς μας το έχετε ζητήσει. Είμαι ο σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος και μπορείτε να πάτε και να κατευθυνθείτε και στην ιστοσελίδα μου, βασικά ως food blogger στο blogger μου, όπου εκεί έχω όλες τις συνταγές που βλέπετε τώρα με το βίντεο, οι οποίες είναι αναρτημένες με επαγγελματικό κείμενο, φωτογραφίες, και μπορείτε ό,τι απορίες έχετε να μπείτε μέσα και να δείτε τις συνταγές. Συνταγές για όλη την οικογένεια, πολύ εύκολες, επαγγελματικές πολλές φορές, που βγαίνουν 100%. Μπορείτε να διαβάσετε τα σχόλια των χρηστών στο YouTube από κάτω, που έχουμε ένα πολύ δυνατό αριθμό και γι' αυτό σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε. Σήμερα θα φτιάξουμε, πάμε κατευθείαν στη συνταγή να μην καθυστερούμε, θα φτιάξουμε ψωμί από άλευρο καλαμπόκι. Πριν ξεκινήσω να σας πω δύο πράγματα. Στη συνταγή δεν θα βάλουμε όλη τη συσκευασία που έχουμε αγοράσει από το καλαμπόκι, γιατί αν ρίξουμε μόνο άλευρο από καλαμπόκι, το ψωμί μας θα γίνει πάρα πολύ βάρη, δεν θα τρώγεται. Θα το αναμίξουμε με σκληρό αλεύρι μήλι Αγίου Γεωργίου και λίγο μαλακό αλαντίνι. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνει βάρη, αλλά επίσης δεν θα μας τρίβει, γιατί είναι πολύ... Το αλεύρι από καλαμπόκι που χρησιμοποιούμε και στην πίτσα για να ανοίγουμε τα ζυμάρια είναι τρίβι. Γι' αυτό βάζουμε τα άλλα άλευρα. Εντάξει, σκληρό περισσότερο θέλω. Εγώ, επειδή δεν είχα τώρα εδώ, έβαλα και 50 αλαντίνι. Εντάξει, μικρή διαφορά. Θα χρησιμοποιήσουμε 50 ml σπορέλαιο, ένα φακελάκι μαγιά, δύο κουταλάκια αλάτι του γλυκού και δύο κουταλάκια ζάχαρη. Δεν έχουμε ιδιαίτερα πράγματα και το νεράκι μας, το οποίο είναι σε θερμοκρασία δωματίου και είναι, αν μπορείτε, εμφιαλωμένο ή από το φίλτρο που έχουμε εδώ στη βρύση εμείς. Πάμε να κάνουμε τη συνταγή. Μην ανησυχείτε για τη συνταγή και όλα αυτά και την εκτέλεση. Θα σας τα έχω γραμμένα από κάτω από το βίντεο, αλλά θα υπάρχει σύνδεσμος στον οποίο θα κατευθύνετε στο blog μου και θα διαβάζετε άνετα τη συνταγή. Πάμε! Λοιπόν, αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές και το ξαναλέω τώρα, ότι όταν φτιάχνουμε στην αρτοποιία οτιδήποτε, δεν τα ρίχνουμε όπως να είναι τα υλικά, έτσι, ρίχνουμε πρώτα το νεράκι μας, το οποίο είναι σε θερμοκρασία δωματίου, καλύτερα να είναι και ζεστό. Τι εννοώ ζεστό? 30-40 βαθμούς, όχι παραπάνω, γιατί σκοτώνει τη μαγιά μετά. Το 30 και 40 τι σημαίνει? Ότι δέχεται το δάχτυλό μας. Δεν κάνουμε καήκαμε. Εντάξει. Εάν μπορείτε να το κάνετε ζεστό, ακόμα καλύτερα. Παίρνουμε τη μαγιά μέσα. Ρίχνουμε τη μαγιά. Έτσι. Και εδώ ρίχνουμε τη ζάχαρη. Η ζάχαρη που βάζουμε εδώ θα βοηθήσει πάρα πολύ να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Τώρα στο σκλαβενίδι και στα περισσότερα σούπερ μάρκετ υπάρχει έτοιμο φακελάκι ενεργοποιημένης μαγιά, τη ρίχνετε κατευθείαν μέσα στο άλευρο. Αλλά εγώ είμαι της κλασικής σχολής, της παλιάς, θέλω να ρίξω μέσα εδώ. Έτσι, τώρα αυτό, αν έχετε χρόνο, θα πρέπει να το αφήσετε 5 λεπτά να φουσκώσει. Τώρα εμείς, επειδή δεν θέλω να αργούμε στο βίντεο, θα προχωρήσουμε κατευθείαν. Παίρνουμε το αλεύρο μας, είναι δύο αλεύρα εδώ όπως είπαμε. Εντάξει, παίρνουμε, αυτό είναι το αλεύρι από καλαμπόκι, είναι 200 γραμμάρια. Γι' αυτό είναι και κίτρινο, διαφέρει έτσι. Εδώ δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμα αυτό το κουτάλι. Και πάμε και ανακατεύουμε. Σας έχω πει κι άλλη φορά ότι τώρα στο ανακάτεμα, αν δούμε ότι θέλει λίγο νερό ή λίγο αντίστοιχα αλεύρι, θα του ρίξετε, γιατί δεν ξέρω ποια εποχή μπορεί να βλέπετε τη συνταγή και να ζυμώνετε, μπορεί να είναι καλοκαίρι και να χρειαστεί περισσότερο νερό.
Μπορεί να είναι χειμώνας και να μην χρειαστεί πολύ νερό. Θα χρειαστεί αλεύρι. Τώρα λοιπόν που δεν μπερδεύτηκε εδώ πέρα το σύστημα, είναι αφού ρίξω το αλεύρι για να μην έρθει με τη μαγιά το αλάτι, ότι τη σκοτώνει, ρίχνω τώρα το αλάτι. Αλάτι μαλαΐων εγώ ρίχνω, εσείς μπορείτε, μας έπεσε και λίγο έξω τώρα. Εδώ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, ανακατεύουμε το μείγμα. Έτσι, όταν μας δυσκολέψει το κουτάλι, θα βάλουμε το χέρι μας. Έχουμε πίνει πολύ καλά τα χέρια μας, όπως το κάνουμε κάθε φορά. Εδώ έχουμε ένα μπολ, το οποίο μετά θα βάλουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί. Έχουμε ένα ζυμάρι, το οποίο δεν θέλει ούτε πολλά ξεκουράσματα, ούτε πολλά διπλώματα. Είναι ένα απλό καλαμποκόψωμο, το οποίο θα είναι πεντανόστιμο, γιατί το ψωμί από καλαμπόκι είναι τέλειο, τρώγεται με τυρί, γραβιέρα και λίγο από πάνω μέλι και τρώγεται και μόνο του. Εγώ θα το κάνω σε φόρμα. Θα δούμε ποια φόρμα θα χρησιμοποιήσουμε. Θα το βάλω στο κατάψυξη, γιατί εγώ όταν τρώω ψωμί, βγάζω την ποσότητα που θέλω, την ξεπαγώνω και τρώω στο φαγητό μου ή κάνω τόσο τι θέλω. Λοιπόν, και αρχίζουμε και ζυμώνουμε με το χέρι. Εάν δείτε ότι είναι κομματάκια, δεν έχει σχηματιστεί μια ζύμη ακόμα, μην σας προβληματίζει, έτσι γίνεται, έτσι. Ζυμώνουμε με το χέρι και μόλις αρχίσουμε και κάνουμε μια μπαλίτσα, τώρα ας πούμε είναι κατάλληλη στιγμή, ρίχνουμε το σπορέλαιο. Και συνεχίζουμε το ζύμωμα. Η συνταγή είναι επαγγελματική, όπως τη φτιάχνουμε στα ξενοδοχεία. Φοβερό ψωμί ζεστό από καλαμπόκι στα ξενοδοχεία για πρωινό ή στα catering ή οπουδήποτε σε άλλα καταστήματα μεγάλα εστίασης που έχουμε να κάνουμε με ξένο κόσμο, με τουρίστες και τους δίνουμε ένα φοβερό ψωμάκι, έτσι όπως το κάνουμε σε πολλά μέρη και το έχω παρατηρήσει, σας το δείχνω. Δεν είναι κάποια συνταγή κάποιου νου, από την εμπειρία μου σας δείχνω κάποια πράγματα. Το νερό που σας έχω βάλει μαζί με το σπορέλαιο είναι συγκεκριμένα ml, έτσι ώστε δεν θα κουραστείτε να κάνετε κάτι άλλο. Βλέπετε πως έγινε. Σχηματίστηκε κατευθείαν η ζύμη. Δεν χρειάζεται ούτε άλλο νερό, ούτε άλλο αλεύρι. Γι' αυτό λέω η συνταγή είναι επαγγελματική. Εκεί βέβαια εμείς φτιάχνουμε μεγάλες ποσότητες. Εγώ όμως με το κουμπιουτεράκι μου και με το μυαλό μου, γιατί είμαι και ζαχαροπλάστης και αρτοποιός και μάγειρας, έχω κάτσει και έχω φέρει τα πρότυπα της επαγγελματικής συνταγής στην κουζίνα σας. Και έτσι λοιπόν, όποιος ξέρει μαθηματικά, όποιος ξέρει χημεία, όποιος έχει σπουδάσει, κάνει πράγματα επαγγελματικά και ωραία και δεν παιδεύει τον κόσμο. Έτσι, γιατί βλέπω συνταγές στο ίντερνετ, πάει ο άλλος, παίρνει τα υλικά, φτιάχνει κάτι και βγαίνει μία πατάτα και πετάει και τα λεφτά του. Δεν είμαστε λοιπόν σε εποχές να πετάμε λεφτά, να πετάμε τα λεφτά, συγγνώμη. Δείτε πως έχει σχηματιστεί η ζύμη. Το βλέπετε? Είναι τέλεια. Ρίχνω λίγο από το σπορέλαιο στη βάση του μπολ, λίγο έτσι. Για ποιο λόγο το ρίχνω εδώ? Για να μην κολλήσει μετά όταν το βγάζω. Να βγει εύκολα δηλαδή. Λοιπόν, τώρα αυτό το ψωμάκι όπως σας είπα δεν χρειάζεται ιδιαίτερα ζυμώματα. Έτσι, ούτε χρειάζεται ιδιαίτερα διπλώματα. Η ποσότητα που σας δίνω βγάζει 1 κιλό.
Πάμε να τους ζυγίσουμε στη ζυγαριά να δούμε αν είμαστε μέσα. Αν κάνετε πρόσθεση το νερό, όλα τα υγρά με τα άλευρα, εκτός από τα λάπια και ζάχαρες και μαγιές, θα δείτε ότι βγαίνει ένα κιλό. Εντάξει, λίγο παραπάνω βγήκε εδώ, γιατί είχα βάλει εγώ λίγο παραπάνω άλευρο, να πω την αλήθεια. 1050. Εντάξει, τώρα αυτά είναι... Άμα σας βγει 1050 και 1100 να σας βγει ένα κιλό, θεωρείτε. Λοιπόν, δεν κάνω τίποτα, σας το είπα, φοβερό ζυμαράκι. Το βλέπετε εδώ, πως έχει γίνει. Έτσι. Να το. Το βλέπετε. Λοιπόν, δεν κάνω κάτι περίεργο. Όπως είναι αυτό, το ρίχνω μέσα εδώ. Βάζω αυτό στην άκρη να μην μας ενοχλεί. Παίρνουμε το καπάκι, γι' αυτό έχω πάρει αυτό το μπολ, για να κλείνει αεροστεγός. Και το κλείνουμε. Προσεκτικά μόνο να δείτε από πού πιάνει το μπολάκι. Δηλαδή από πού πιάνει και κλείνει. Αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, εδώ γιατί έχουμε και λίγο ζύμες, έχουμε το μπολάκι και έχουμε βάλει μέσα το καρβελάκι μας, τη ζύμη μας. Θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί μία ώρα. Λοιπόν, όπως είπα, δεν χρειάζεται πολλά. Μία ωρίτσα και επανερχόμαστε. Τα λέμε όταν περάσει μία ώρα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, ξαναείμαστε εδώ. Έχει περάσει ο χρόνος που θέλουμε να κάνουμε και να ξεκουράσουμε τη ζύμη μας. Την έχουμε βάλει μέσα στο φούρνο μας, χωρίς να είναι ανοιχτός βέβαια, έτσι. Το διευκρινίζω αυτό, μην το παρεξηγήσει κάποιος. Λοιπόν, και βγάζουμε εδώ. Έτσι, μην περιμένετε να έχει κάποιο ιδιαίτερο φούσκωμα, γιατί το καλαμπόκι έχει την ιδιότητα, επειδή έχει πολύ ψηλούς κόκκους και είναι διαφορετικό από το κανονικό αλεύρι, να έχει διαφορετική σύσταση και υφή, και σαφώς απλά το ξεκουράζουμε για να το δουλέψουμε και να το βάλουμε στη φόρμα μας. Έτσι, σε αυτό το σημείο λοιπόν, ας το δείξω πως έχει γίνει μέσα. Δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο, απλά το έχουμε ξεκουράσει, γιατί οι ζύμες πρέπει να ξεκουράζονται. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι πάρα πολύ απλό, δεν θα σας κουράσει. Λοιπόν, παίρνω μια λαδόπολα. Δεν συνιστώ να λαδώσετε το ταψάκι, γιατί μπορεί να σας κολλήσει. Γι' αυτό βάζουμε και λαδόκολλα. Θα πάρουμε τη μικρή φόρμα, δεν θα δουλέψω τη μεγάλη, γιατί... Θες να δουλέψω τη μεγάλη, για να το δω. Όχι, η μικρή είναι μικρή. Είναι μικρή, δεν χωράει αυτή. Εδώ θα βάζουμε τη μεγάλη. Λοιπόν, στρώνουμε εδώ τη λαδόκολα. Εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο. Παίρνουμε τη ζύμη μας, στην οποία έχουμε ρίξει λίγο λάδι για να μην μας πιάνει. Έτσι. Και αρχίζουμε και ζυμώνουμε. Λίγο, μην φανταστείτε πολύ, κανένα δίλεπτο. Γιατί όπως ξαναείπα, ένα απλό καλαμποκόψωμο είναι. Το καλαμπόκι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, το τρώμε σε φέτες. Δεν είναι κάτι πολύ περίεργο. Έχει γίνει πολύ ωραίο πάντως. Η υφή του στα χέρια μου είναι τέλειο. Ξέρετε πόσο νόστιμο είναι. Έτσι το ζυμώνουμε 2-3 λεπτάκια, απλά επειδή έχει ξεκουραστεί, να το ενεργοποιήσουμε. Και παίρνουμε τη ζύμη, τη βάζουμε μέσα εδώ και με τα χέρια θα την απλώσουμε να πάει παντού. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, έχουμε βάλει το ζυμαράκι μας, το ψωμί να φουσκώνει, έχει περάσει ο χρόνος που θέλουμε, το ξεσκεπάζουμε
βλέπουμε έχει φουσκώσει αρκετά. Μην φανταστείτε ότι θέλουμε πάρα πολύ, έτσι ένα μισάωράκι να ξεκουραστεί. Γιατί όπως ξαναείπα είναι ένα απλό ψωμάκι. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε στο φούρνο μέσα. Ο φούρνος δεν συστήνω να το ψήσετε στον αέρα, γιατί ο αέρας κάνει επιθετικό ψήσιμο και μπορεί να έχουμε προβλήματα. Εγώ θα βάλω προθερμασμένο φούρνο, αντίσταση πάνω κάτω 200 βαθμούς για 40 λεπτά. Εκεί, 40-45, όχι παραπάνω, στην πρώτη θέση της σκάρας, από κάτω προς τα πάνω. Εντάξει. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Τελευταία τεχνική. Αφού φουσκώσει πάρα πολύ καλά το ψωμάκι μας, το βλέπετε εδώ τι ωραία έχει φουσκώσει. Τελευταία τεχνική. Ζαχαρόνερο. Ψεκάζουμε πάνω, όποιος θέλει μπορεί να βάλει και σουσάμι. Εγώ δεν θα βάλω σουσάμι, γιατί δεν του πάει. Απλά θα ρίξω μπόλικο νερό για να έχει υγρασία το ψωμάκι μου κατά το ψήσιμο. Αυτό. Ο φούρνος έχει σβήσει το λαμπάκι, δεν έχει ζεματάει, γι' αυτό όπως είναι έτσι το βάζω χωρίς γάδια. Αυτό εννοώ. Εντάξει, λοιπόν, ψήνουμε για 40 με 45 λεπτά, το πολύ, θα το δούμε. Το βάζουμε στην πρώτη σκάλα εδώ, σκάλα, το σταυρώνουμε όπως κάνουν και οι παλιοί και καλή μας επιτυχία. Λοιπόν, αγαπητοί μου τηλεθεατές, επανερχόμαστε μόλις ψηθεί. Να δούμε το τέλειο ψωμάκι από καλαμπόκι, δεν σας λέω τίποτα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, έχει περάσει ο χρόνος που πρέπει να ψηθεί το ψωμάκι μας. Όπως είπα, ψήνουμε στους 200 βαθμούς της αντιστάσεις πάνω κάτω, περίπου στα 40-45 λεπτά εκεί, αναλόγως το φούρνο του καθενός
που το γνωρίζει ο καθένας. Θα το δείτε, όταν πάρει ένα ωραίο χρώμα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όταν περάσει το μισάωρο, είναι έτοιμο το ψωμί, αλλά το αφήνουμε 10 λεπτάκια, να είμαστε σίγουροι ότι είναι πολύ καλά ψημένο. Επίσης, εσείς μπορείτε να μην κάνετε φόρμα, μπορείτε να κάνετε καρβέλι. Το ίδιο πράγμα είναι, έτσι. Εγώ απλά κάνω φόρμα, γιατί το κόβω σε κομμάτια, μου αρέσει και το βάζω στο ψυγείο και όταν χρειαστώ ψωμί το βγάζω για το φαγητό μου και έχω. Είμαστε έτοιμοι να το βγάλουμε. Προσεκτικά, επειδή καίει ο φούρνος, χωράμε αυτά εδώ για να πιάσουμε το ταψάκι. Το έχω πει πολλές φορές, δεν πάμε από πάνω και δεν ανοίγουμε, γιατί έρχεται όλη η ζέστη, η μπόχα πάνω στα μάτια, δεν κάνει καλό. Πάμε πίσω, αφήνουμε να φύγει το περισσότερο που έχει ο φούρνος. Έχουμε αφήσει το φούρνο με το λαμπάκι. Τραβάμε έξω λίγο τη σκάρα, έτσι, και ειδού το πολύ ωραίο καλαποκόψωμο. Το βλέπετε, έχει ψηθεί τέλεια. Το βάζουμε εδώ. Κλείνουμε το φούρνο. Θα το αφήνουμε εδώ να... Το βλέπετε, τι ωραία που έχει γίνει, πολύ ωραίο χρώμα, τέλειο. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν μπορώ να το βγάλω τώρα, ποτέ δεν βγάζουμε ένα ψωμί, το αφήνουμε να κρυώσει και τα λέμε σε λίγο ξανά. Για να κρυώσει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό έχουμε βάλει τη λαδόκολα, έτσι. Θα το κάνουμε τούμπα, γιατί τι γίνεται, πρέπει από κάτω η βάση να κρυώσει, Προσεκτικά όμως εδώ, γιατί καίει. Έτσι το κάνουμε τούμπα, έτσι. Δείτε τι ωραίο ψήσιμο έχει κάνει από κάτω. Πιο καλύτερο ψήσιμο από αυτό που βλέπετε δεν υπάρχει. Έτσι, να το. Κίτρινο, καλαμπόκι, τέλειο. Λοιπόν, τώρα, όπως είναι έτσι, το αφήνουμε γιατί καίει ανάποδα. Το έχουμε γυρίσει ανάποδα για να μην παπουδιάσει. Εντάξει. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο που θα το κόψουμε. Εδώ είμαστε. Κανονικά πρέπει να το αφήσουμε πολύ ώρα να κρυώσει, αλλά τώρα για τη συντομία του βίντεο, για να μην περιμένουμε, σας το ξαναδείχνω εδώ. Έχει γίνει τέλειο το καρβελάκι μας, στη φόρμα, το βλέπετε κοντινό πλάνο, εδώ. Έτσι, δείτε πως είναι και τα πλάγια, πως έχει σκάσει, τέλειο Το γυρίζουμε να το δείτε και από πίσω, έχει ένα φανταστικό ψήσιμο, δεν παίζεται και πάμε να δούμε τι ωραίο θα γίνει εδώ. Θα το κόψουμε. Λοιπόν, θα το κόψω στη μέση, στη μέση δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα το φάμε. Δεν κάνει κάποιο θόρυβο ιδιαίτερο. Σας το δείχνω πόσο ωραία έχει ψηθεί και μέσα. Βγάζει ατμούς, μπορεί να το βλέπει και η κάμερα. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να κρυώσει. Πάμε να κόψουμε μια φετούλα. Να το δοκιμάσουμε. Τρίβεται, να ξέρετε, αυτό το ψωμί
Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι δεν πρέπει να βάλουμε μόνο καλαμποκόψωμο, να βάλουμε αλεύρι από καλαμπόκι μόνο, γιατί και θα γίνει βαρύ, αλλά θα τρίβεται και πάρα πολύ. Τώρα με την προσθήκη του αλεύρου, από το προηγούμενο που βάλαμε, δηλαδή όχι καλαμπόκι αλεύρι, αλλά το άλλο του Μπίλι Αγίου Γεωργίου, που είναι στη συνταγή, θα του δώσει μια ιδιαίτερη γεύση. Λοιπόν, δείτε πως είναι μέσα, βγάζει ατμούς. Δείτε πόσο ωραία έχει ψηθεί. Έτσι. Αυτό τρώγεται και σκέτο. Απίθανο, παιδιά. Δεν έχω λόγια. Με τυράκι και μέλι. Εγώ το τρώω σκέτο. Είναι φοβερό, παιδιά. Παίρνουμε μία γαλοπούλα. Έτσι, παίρνουμε μία γαλοπούλα, γιατί είναι κρίμα αυτό το θεσπέσιο ψωμί να το φάω σκέτο. Αυτό για πρωινό με μέλι και βούτυρο. Πολύ καλό. Πάντα έτσι μου γίνεται, με τη φόρμα. Βάλτε και εσείς φόρμα. Θα έχετε φοβερή επιτυχία. Λοιπόν, το τρώμε όλο. Κομψοτέχνημα. Είμαι ο σεφ Αλέξης Νικολιτσόπουλος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Οδηγήστε με ενεργό σύνδεσμο στο blog μου, γιατί είμαι ως food blogger εκτός από επαγγελματίας. Δείτε αυτή την υπέροχη συνταγή εκτός από το βίντεο, με φωτογραφίες και επαγγελματικό κείμενο, όλα τα υλικά. Και ό,τι θέλετε, είμαι εδώ να σας απαντήσω. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι μια υπέροχη συνταγή, θα την ευχαριστηθείτε. Τρώγεται το ψωμί μόνο του, δεν χρειάζεται να βάλεις τίποτα. Είναι φοβερό όποιος το αρέσει το ψωμί με το καλαμπόκι. Έτσι γίνεται κίτρινο, ψημένο τέλεια. Σας χαιρετώ, να είστε όλοι καλά.